Με κύριε Τάσο. Πού να παρακάστε. Συμπουλταλές κακινά. Λοιπόν, πόσες κακέρες έχετε εκεί, δύο. Παραπλανητικό είναι αυτό. Δύο κακέρες έχετε, κύριε Κοντρονιά, καλημέρα. Δύο, καλημέρα σας. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στα λευκά όμως κάτσετε. Στα λευκά θα γιατί κάτσουν. Δεν κάτσετε στα μαύρα. Έχουν το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης. Αυτό πολλές φορές είναι και μειονέκτημα όμως. Είναι από τους μεγαλύτερους κακιστές ο Γιώργος. Έτσι. Τώρα είναι λίγο παραπλανητικό. Είναι ο μεγαλύτερος κακιστής, αλλά είναι και στο ευρωψηφοδέλτιο του ποταμιού. Ως υποψήφιο ευρωβουλευτή τον καλέσαμε. Τον ξέρω από σκάκι και δηλώνω ότι είναι από τους πολύτερους κακιστές. Εγώ ερασιτεχνικά είμαι. Ο πατέρας μου είναι σε πιο επαγγελματικό πλαίσιο, ερασιτεχνικά, αλλά είναι από τους καλύτερους. 9 φορές πανελλήνιος πρωταθλητής. Καλά τα λέω. Καλά τα λέτε. Και έχει και νικήσει και τον Μάνο Ναθαναήλ. Με τον Μάνο έχετε παίξει σκάκι. Έχω παίξει μια φορά. Τον κερδίσατε. Δεν θυμάμαι. Αυτό είναι το διπλωματικό. Τώρα κύριε Κοντρονιά, πώς αποφασίσατε να πάτε στο ποτάμι, για πείτε μας. Πιστεύω ότι το ποτάμι πρεσβεύει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό αυτή τη στιγμή στην πολιτική, ότι είναι κάτι που βρίσκεται μακριά από τις προσωπικές λογικές, την κομματικοποίηση του κράτους. Γενικά όλα αυτά τα οποία όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Μέσα σας το σαράκι της πολιτικής υπήρχε, γιατί είστε έξω από όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι ασχολούμαι με το πνεύμα της του επαγγελματία πολιτικού. Βρίσκομαι περισσότερο σε μια συχνότητα που θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια φωτιά έξω από το σπίτι μας και πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με την κατάσταση, γιατί αλλιώς θα μπει μέσα και θα το κάψει. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι, έχετε μετρήσει το IQ σας? Όχι. Γιατί συνήθως λένε οι σκακιστές ότι είναι λίγο, ότι είναι ευφυείς. Εσείς δεν το έχετε. Βασικά αυτό που χρειάζεται και στο σκάκι και στην πολιτική πιστεύω είναι η κοινή λογική. Και οι προτεραιότητες στις κινήσεις. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Οι διορθμίες σας είναι ότι σας πρότειναν τα κοινωνικά δίκτυα εσάς. Εγώ στο ποτάμι πήγα από πρόταση των φίλων του ποταμιού. Από κοινωνικά δίκτυα δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Να πούμε δηλαδή ότι η διορθμία εδώ αυτής της... και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η εκδοχή. Αυτή τη ιδιαιτερότητα είναι ότι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα προτάθηκε από τους φίλους του ποταμιού έγιναν αρκετές προτάσεις και κυριάρχησε με ψηφοφορία δική σας. Καλά τα λέω. Και για μένα και για άλλους οι οποίοι βρίσκονται στο ποτάμι αυτή τη στιγμή, η πρόταση έγινε από τους φίλους του ποταμιού και πιστεύω ότι είναι κάτι καινοτόμο. Εντάξει, τώρα ο Σταύρος Θεοδωράκης, τι κίνηση πρέπει να κάνει, κύριε Κοντρονιά, αν έπαιζε σκάκι για να κερδίσει? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχει αμεσότητα και κάτι, είναι κάτι το οποίο ήδη κάνει. Δηλαδή τον βλέπουμε βρίσκεται σε περιοδίες αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, να διαπιστώσει τα προβλήματα από κοντά. Δεύτερον, πρέπει να κάνει αυτό το οποίο υπόσχεται ή να μην κάνει πράγματα τα οποία... δεν μπορεί, δεν βρίσκονται στις δυνατότητές του και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Κύριε Κοντρονιά, για να καταλάβω κάτι. Με συγχωρείτε λίγο. Δηλαδή εσείς άσχετα από τις πολιτικές απόψεις τις οποίες έχετε, επειδή τα κοινωνικά δίκτυα σας ψήφισαν, πώς έγινε ακριβώς? Με likes έγινε, πώς έγινε? Όχι, έγινε πρόταση από κάποιους φίλους που πρόσκυνται στο ποτάμι. Και η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από μία, υποθέτω, ομάδα που βρίσκεται γύρω από τον κύριο Θοδωράκη και πώς έτσι έγινε. Με κοινωνικά δίκτυα έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται με τα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιες ομάδες, ας πούμε, ψηφίζουν, προτείνουν και βλέπουν ποιος είναι. Με likes, το είπε ωραία, με likes. Στο Facebook γίνονται. Να πω κάτι όμως, τις πολιτικές σας απόψεις, έγινε καμιά συζήτηση? Εσείς μπορείτε να έχετε κάποιες απόψεις πολιτικές οι οποίες, ας πούμε, να μην τεργαβράω φυλακείτε στην Ευρωβουλή, μακάρι, και να έχετε κάποιες απόψεις οι οποίες να είναι λίγο διαφορετικές. Αυτό το έχετε συζητήσει, δηλαδή, έχει γίνει καμιά συζήτηση τι πολιτικά, τι πρεσβεύουμε? Πολιτικά εγώ βρίσκομαι, με εκφράζει πάρα πολύ το μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή επικρατεί στη Σκανδιναβία, στη Σουηδία συγκεκριμένα, στην οποία έζησα
και 6 χρόνια. Βέβαια υπάρχουν και άλλες γνώμες στο ποτάμι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του φυσικά. Πιστεύω ότι θα υπάρξει ζύμωση το επόμενο διάστημα και θα υπάρξει κάποια έτσι πιο προσιτή κοινή συνισταμένη για την οποία θα περάσουμε στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχετε, κύριε Κουκουρνιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και... ο πρώτος Έλληνας Grand Metal. Ναι. Έτσι. Ναι, ο πρώτος Έλληνας Grand Metal. Ο Κασπάροφ δεν έλεγε ότι το σκάκι είναι το πιο βίαιο άθλημα. Διότι μία κίνηση που δεν περιμένει ο αντίπαλος του προκαλεί τέτοια ένταση που δεν του προκαλεί κανένα άλλο άθλημα. Και άμα χάσει τη μεγαλύτερη ταπείνωση. Γιατί έχασε από έναν έξυπνο, έτσι. Και μακάρι ο κύριος Κοντονιάς να βγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνει τέτοιες κινήσεις εκεί να προκαλεί πανικό. Να παίζεις κάποιος στο Στρασβούργο. Βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Όχι πανικό σε εμάς τους ίδιους. Να είστε καλά. Και να πάμε από το σκάκι στην Έλια.